εξηγητής ο κύριος Ματάλης. Όσο συμφωνήσεις και διαβουλεύσεις, όσο πέρας που έκανα στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και μέχρι σε όλα αρχίσω το πρόβλημα, σας αρέσει που γίνεται έξω. Για την πρώτη πολιτική κατανομή της πολιτικής προστασίας, γεγονός που κλείνει πάρα πολύ αυτό, και αυτός πάλι ότι με την αναφορά ότι αυτός πάρα πολύ μικρή πολιτική δυσκότητα έχει το τμήμα του πατιστική, το νούμερο 1 στην μειοψήφιση του θέματος είναι το τμήμα πατιστική του κύριου Γεβάτου. Αυτό παίρνει, αυτό ελέγχει και όμως κάνει ό,τι θέλει. Σε αυτές λοιπόν τις δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης και την ενημέρωση που έκανα στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχω πει ότι προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις επιμορήγησης στον πρόγραμμα πιλότιμων για την κατασκευή δημαρχείου στο Δήμο μας, θα πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει στην απόκτηση υποπέδων τα οποία πρέπει να είναι όμορα με το σημερινό δημαρχείο, το σημερινό κύριο του Γραφείου Δήμαρχου. Έχουμε εντοπίσει και τα οικόπεδα ή το οικόπεδο με κωδικό αριθμό κλιματολογίου 311-022 που έχει εμβαθό 236-35. Το οικόπεδο με κωδικό αριθμό κλιματολογίου 311-002 έχει εμβαθό 4,45. Αυτά τα δύο οικόπεδα μαζί με το οικόπεδο που βρίσκεται σήμερα στο γραφείο Δήμαρχου δημιουργούν ένα συνολικό οικόπεδο εμβαθού 335-85 τετραγωνικά μέτρα. Πιθανώς από 835 τετραγωνικά μέτρα. Πιθανώς είχαμε πει ότι να χρειαστεί περαιτέρω επέκταση με το επιπλέον όμορο οικόπεδο με κωδικό κλιματολογίου 311-020 και εμβαθό 322-74. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σκόπιμη και η αγορά του οικοπαίδου με κωδικό 131-0027 με εμβαθό 1400-21 που βρίσκεται ακάδια από το δρόμο και χρησιμοποιείται ήδη ως χώρο στάθμευσης για τα οχήματα που εξυπηρετούν τις δημοτικές υπηρεσίες και το κοινό που έχουν αυτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του νόμου 3463, θα πρέπει προκειμένου να αγοραστούν τα οικόπεδα απευθείας, με απόφαση του τότε θα πρέπει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, να αποφασιστεί ότι τα κίνητα αυτά είναι το καθένα μοναδικό κατάλληλο για την εκπλήρωση του δημοτικού ή του κοινοτικού σκοπού. Δημοτικό σκοπό στην περίπτωσή μας είναι η δημιουργία οικοπαίδου ικανού να στεγάσει τις δημοτικές υπηρεσίες σε χώρο όμορφο του υφιστάμενου Δημαρχείου. Συγούμε σήμερα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει ότι τα οικόπεδα 1, 2 και 3 που φέρνουν στην εισήγηση του έχει περαστεί για δεύτερη νόητα, αλλά και το οικόπεδο 4, αυτό με το εμβαθό 1350-21 και κωδικό κλιματολογίου 311-002, είναι κατάλληλα και μάλιστα τα μοναδικά κατάλληλα για το σκοπό της δημιουργίας σε μια οικοπαίδου και έγκριση δημαρχείου. Και με αυτόν τον τρόπο, μετά από αυτήν την απόφαση, θα αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να παραθέσουμε το θέμα στην επιστροφή του άρθρου 7 του κ. 2081, ώστε να καθορίσει την τιμή αγοράς του κάθε επιχείρηση σε χωριστά, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του νόμου 3463 του 2006.